θέλω να πω κάποια πράγματα. Γιατί και ο κόσμος γνωρίζει ότι είχαμε συνεργαστεί, ήμασταν πάρα πολύ φίλες, πολύ κοντά. Περνούν τα χρόνια και μετά βγάζεις κάποια συμπεράσματα. Να σας πω λοιπόν για τη Σταματίνα ότι είναι από τα πιο εργατικά άτομα στο χώρο μας. Δηλαδή μπορεί σε κάποιον να αρέσει, σε κάποιον να μην αρέσει. Αλλά κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν έχει δουλέψει πάρα πολύ και δεν δουλεύει πολύ σκληρά. Και το λέω εγώ γιατί είμαστε στην εκπομπή αρκετά χρόνια μαζί. Είναι πολύ πολύ εργατική. Ένα αυτό. Και ένα άλλο, ότι είναι πολύ θηλυκό. Είναι πολύ ζουζούνα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο στο τηλεοπτικό αέρα που κάνει αυτές τις ζουνιές. Είσαι ίσα, θεωρώ ότι είσαι πολύ εγκρατής. Η κανονική Σταματίνα είναι όλη μέρα έτσι. Είναι όλη μέρα με τα χέρια, με τα αυτά. Ποτέ δεν είναι απεριποίητη, είναι πολύ. Είμαι κοκέτα, ναι. Να τα λέμε κι αυτά. Εντάξει, αυτό πια το έχω μετριάσει. Γιατί πιο πολύ ώρα μου παίρνει να ετοιμάζω τις κόρες μου όταν πάμε μία βόλτα παρά να ετοιμαστώ εγώ. Πια έχω κουραστεί να ετοιμάζω. Το έχεις περάσει τα κορίτσια. Εντάξει, τα κορίτσια η αλήθεια είναι ότι μου βγάζουν έναν εκνευρισμό όταν προσπαθώ να κάνω τη χωρίστρα, να τους κάνω το κοτσιδάκι, το τσιπιδάκι κτλ. Φτάνει μαμά, όχι άλλο. Αλλά έρχονται, πειράζουν τα καλλιτικά μου, παίρνει το πινέλο του ρούζ, τι κάνει αυτό μαμά, βάλει μου λίγο αυτό κτλ. Τους αρέσει. Δηλαδή αυτό που βλέπουν θέλουν να το κάνουν. Όταν καμιά φορά έρχονται μαζί μου να ετοιμαστώ, αν τύχει μια φορά στο πολύ τόσο και έχω μια βραδινή εκδήλωση να πάω και τους λέω ελάτε να ετοιμαστεί η μανούλα κτλ. Βάζουν και αυτές τα κούνια, δώσ' μου ένα καπέλο, δώσ' μου ένα φουλάρι, ναι, και ντύνονται έτσι. Γιατί έχεις να κάνεις πράγματα με τα κοριτσάκια, ενώ η μαμά. Ναι, τώρα αν δεις το Γιάννη να πιάνει το πινέλο του ρούς, θα σου φτιάξει το ξυπνικό. Με τα γόρια δεν μπορείς. Δεν μπορείς, όχι, δεν μπορείς. Όχι ότι φαντάζομαι χτίζεις κάτι άλλο δηλαδή. Μου έχει τύχει με πινέλο. Που έχει πάρει μικρό στα πινέλα μου, δεν σας το είχα πει αυτό στη δουλειά. Και πήγε και τα ρίξω όλα μέσα στην τουαλέτα. Είδες, κατάλαβες. Έκανε. Το πέρασε για καθαριστικό τουαλέτα. Δεν ξέρω τι πέρασε. Εντάξει, κοίτα να δεις. Έχω και φίλες που έχουν αγοριά και μου λένε ότι η σχέση του αγοριού με τη μάνα είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Μια πολύ ιδιαίτερη σχέση που δεν την έχω βιώσει, δεν την ξέρω. Αλλά εγώ με τα κορίτσια μας έχω έναν δεσμό πολύ ισχυρό. Περνάω καλά και ειδικά τώρα που έχουν μεγαλώσει και μιλάνε. Πώς είναι με τη μεγάλη και πώς είναι με τη μικρή. Έχουν τελείως διαφορετικούς χαρακτήρες. Η μεγάλη είναι πολύ πεισματάρα. Θέλει να γίνει το δικό της όπως το θέλει. Άμα δεν γίνει το δικό της. Θα σε εκνευρίσει τόσο. Η μεγάλη. Η μεγάλη, ώστε τελικά να γίνει το δικό της και να της πεις πάρτο, κάνε ό,τι νομίζει. Συνήθως τα δεύτερα είναι πιο. Για να κερδίσουν χώρο, ας πούμε, πεισματάρικα. Ναι. Εμένα μου έχει βγει μεγάλη πολύ δυναμική. Είναι και τα βρολιονταρίνα. Κάποια στιγμή μου είχε πει το χάρτη τη, μου είχα πει το χάρτη τη και μου λέει τέτοιο χάρτη έχει η Βασίλισσα Ελισάβετ. Λέει τέτοιο δυναμισμό. Ταυρίνα με λιοντάρι. Λέω, κατάλαβα. Θα είμαστε μια ζωή, θα υποκύπτουμε, θα υποκλεινόμαστε. Η μικρή είναι πιο. Και αυτή θέλει να γίνεται το δικό τη, αλλά δεν θα σε φτάσει στα όρια σου. Δηλαδή, σταματάει και κάπου. Γενικώς, μ' αρέσει πάρα πολύ. Κάνουμε πολλά πράγματα μαζί τη, πάω βόλτες, παίζουμε. Θεωρούν ότι είμαι εισάξιο μέλος του παιχνιδιού. Δηλαδή, αν παίζουν οι δυο τους, τα πέντε λεπτά θα με αναζητήσουν. Μαμά, έλα και εσύ να παίξεις με τα μωρά. Δεν καταλαβαίνω. Πολλές φορές λέω, εγώ είμαι η μαμά. Είμαι εδώ, κάθομαι δίπλα σας, δεν θα παίξω. Θα κάνω, ας πούμε, δύο λεπτά κάτι δουλίτσες και αυτά. Όχι, μαμά, και εσύ να παίξεις μαζί μας. Παίζω νοσοκομείο, κάνω την άρρωστη, παίζω τα μωρά, τα ταΐζουμε, τα πάμε βόλτα με τα καρότσια, κάνω πύργους με τουβλάκια. Είμαι, σου λέω, στο παιχνίδι. Το σκυλί ακόμα το έχεις. Το σκυλί το έχουμε, το σκυλί βέβαια μας έχει πάρει από φόβο, γιατί οι κόρες μου νομίζουν ότι είναι κουκλάκι. Και αυτός δεν είναι για πολλά-πολλά. Δηλαδή, με το που πάνε λίγο να τραβήξουν παραπάνω τα μαλλιά, νευριάζει, πάει, κρύβεται. Αλλά είμαστε όλοι παρέα, όπως το θυμάσαι το σκηνικό. Θα ήθελες να κάνεις καλό παιδί. Να σου πω την αλήθεια, αρνητική δεν είμαι. Ευλογία είναι τα παιδιά και δόξα τω Θεώ και καλές εγκυμοσύνες είχα και με τα παιδάκια μας είμαι πολύ χαρούμενη και ευτυχισμένη. Και απ' τη μία θα ήθελα, απ' την άλλη δεν ξέρω αν είμαι έτοιμη. Δηλαδή τώρα έχω αρχίσει λίγο και βρίσκω τους κώδικες επικοινωνίας, τα κορίτσια εκφράζουν αυτό που θέλουν, συνεννοούμαστε. Ναι, φύγαμε από την ηλικία του μπεμπέ. Του κλαίω που δεν ξέρω τι να κάνω, πώς να βοηθήσω κτλ. Δεν ξέρω. Απ' τη μία θα ήθελα, απ' την άλλη δεν ξέρω αν είμαι έτοιμη. Ναι, δεν λέω και όχι, αλλά και αυτό το άγχος που βάζω ένα κιλό εντωμεταξύ, ξέρεις, εσύ είναι ο σωματότυπος. Με το που βάλω ένα κιλό, πάει στην κοιλιά. Τι να κάνουμε, έτσι γεννήθηκα. Όχι, μου το είχε πρόσφατα. Είχα πάει στη Θεσσαλονίκη, έρχεται μια κυρία με φοβερή γλυκίτα. Μου κάνει έτσι με το καλό κοριτσάκι μου. Λέω Χριστέ μου, δεν θα μου. Λέω ευχαριστώ, αλλά δεν περιμένω. Αλλά κάτι φάγω παραπάνω. Εντάξει, κοίτα να δεις. Μακάρι να είμαστε γεροί, δυνατοί και γιατί όχι. Αν το θέλει ο Θεός. Ξέρω ότι στο Θέμη αρέσει. Στο Θέμη αρέσει, αγάπη μου, αλλά. Πολλά παιδιά. Ναι, αλλά ο Θέμης φεύγει στις 8 το πρωί και γυρνάει στις 9 το βράδυ. Δηλαδή δεν το λέω, αλλά
καλός κακός, όταν ο μπαμπάς δουλεύει πάρα πολύ και μας αρέσει που ο μπαμπάς μας δουλεύει πολύ, αλλά η μαμά είναι αυτή που έχει το μεγαλύτερο βάρος. Και είμαι και από τις τυχερές μαμάδες που έχουν και βοήθεια. Δηλαδή, έχω τη μαμά μου, έχω την πεθερά μου, έχω μια κοπέλα που με βοηθάει με κάποια πράγματα. Δεν το παίζω δηλαδή και σπαρτιά της αμάνα που τα κάνει όλα μόνη. Αλλά αν ασχολείσαι με τα παιδιά σου, είναι. Ξέρεις, θέλει στένος, θέλει δύναμη, είναι αρκετές οι ώρες. Οι σχέσεις τους με το θέμα πώς είναι. Εντάξει, τον κάνουν ό,τι θέλουν οι κόρες του και το λέει κιόλας και το διασκεδάζει. Το ψήνουν κανονικά για αυτό που θέλουν, πώς θέλουν να το κάνουν, τον πειράζουν, τον αγκαλιάζουν. Είναι πολύ ωραία η σχέση. Να σου πω κάτι. Ναι. Το έλεγα και προχθές στην εκπομπή, λέγαμε για, δεν ξέρω αν στο μετέφερα, λέγαμε ναι. για ερωτευμένα ζευγάρια. Για ποιον είπα. Α, και είπα ότι θεωρώ ότι ακόμα υπάρχει αυτό το πάθος στη Δέσποινα με τον Ντέμι, γιατί ήταν κάτι φωτογραφίες που ήταν έξω, που ήταν πολύ. Ναι. Και στη Σταματίνα με το Θέμη. Αγάπη μου, σε ευχαριστώ. Και σκέψου, το έχω μετριάσει λίγο το να εξωτερικεύω το πάθος. Γιατί? Γιατί δεν του αρέσει που να μας βγάζουν φωτογραφία, να είμαστε, ας πούμε, να δίνουμε. Καλά, από τη ζήλια του τα λένε, είσαι τρελή. Εντάξει, κοίτα να δεις. Αυτός κάνει μια δουλειά και πρέπει και εγώ να το αντιλαμβάνομαι και να το σέβομαι, που δεν αρέσει ένα σοβαρό πελάτη του που διαχειρίζεται μια τόσο σημαντική υπόθεση να τον βλέπει σε ένα περιοδικό να φυλάει τη γυναίκα του ενδεχομένως. Ναι, αλλά ίσως παραεκτίθεται και όσο μπορώ και εγώ, δηλαδή, το προστατεύω. Ωραία. Φαντάζεσαι τι κάνει στο σπίτι, τι του κάνει του ανθρώπου. καλά, τώρα τα έχω μετριάσει και εγώ πού να προλάβω, γυναίκα, γιατί θέλω να τα κάνω. Σ' αρέσει όμως εσένα αυτό. Μ' αρέσει, αλλά κάποιες φορές. Θα πω σε λεπτομέρειες, αλλά έχει πάθος η Σταματίνα. Μ' αρέσει και να κάνω και έκπληξη και να. Τα κάνεις να αυτά ακόμα. Εντάξει, όχι, δηλαδή, όχι όπως τα έκανα, γιατί. Είναι υποχρεώσεις πολλές και το ξύπνημα και αυτά. Δηλαδή, πια αυτό σου λέγα πριν. Βγάλαμε τα καγκελάκια από την Άγια πριν κάνα δύο μήνες. Τώρα πια έχει μάθει τον τρόπο. Ξαφνικά μέσα στη νύχτα μου έρχεται ένας απρόσμενος επισκέπτης. Γιατί τις έχω μάθει. Μεγάλο εκπλήξη. Ναι, δεν θα φωνάζεις, τις λέω. Τώρα είσαι μεγάλο κορίτσι, 3,5 χρονών. Είμαστε δίπλα τα δωμάτια μας. Θα άρχισε και θα με σκουντάς. Ξαφνικά μέσα στη νύχτα και χθες τώρα. Τρεις ήταν, τέσσερις ήταν, δεν κατάλαβα. Ένας απρόσμενος επισκέπτης ήρθε τσουκ τσουκ κούρνιασε δίπλα μας. Μην νομίζεις, εγώ ξυπνάω 6 ώρα. Ο Θέμης γυρνάει 9.30 το βράδυ. Τις καθημερινές δεν υπάρχει η αντοχή. Τώρα πόσα χρόνια είστε μαζί, δεν λέω για γάμο, πόσα χρόνια είστε μαζί. Το 10 γνωριστήκαμε. 7. 7 χρόνια. Το λένε λίγο γουρσούζικο τον αριθμό. Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ, Παναγία μου. Να είμαστε καλά. Είσαι ακόμα ερωτευμένη. Είμαι πολύ ερωτευμένη και νομίζω ότι με ρωτάνε ένα μυστικό της σχέσης. Δεν είναι ένα μυστικό που το έχουμε βρει και το έχουμε εφαρμόσει επί τούτου. Και πολύ έντονα στην αρχή όμως. Ναι, και γίνανε και όλα δηλαδή και γρήγορα πριν προλάβει. Αυτό το story πολύ. Και δόξα τω Θεώ, γίνανε και όλα πριν προλάβει. Δηλαδή βλέπω ζευγάρια που παντρεύονται επειδή είναι πολλά χρόνια μαζί και σου λέει η συνέχεια είναι ή να χωρίσουμε, να παντρευτούμε και παντρεύονται ακριβώς λόγω του ότι όλοι περιμένουν μια τέτοια εξέλιξη. Πιστεύω ένα μυστικό είναι το να. Λείπει ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, εμένα ο Θέμης στις καθημερινές μου λείπει πάρα πολύ. Και στο τηλέφωνο δεν τον βρίσκω πολλές φορές. Πόσες φορές τον παίρνεις στο τηλέφωνο? Τον παίρνω αρκετές. Όχι, πες.